Υπάρχουν στιγμές που νιώθω πολύ τυχερός. Η δουλειά μου είναι να συναντώ ανθρώπους που κάποιοι θα πλήρωναν για να γνωρίσουν. Πήραμε πολλά από τους πρωταγωνιστές μας. Από την Κούνεβα, την τυφλή Μάρθα, τον Φουντουλάκη που δεν θα ξαναδώ ποτέ, έφυγε 10 μέρες μετά την εκπομπή. Τα παιδιά στο καταφύγιο του Χαμόγελου στην Κέρκυρα, αλλά και τις κούκλες της σκοτεινής Αθήνας, τη Σομαλή Φορτούν, τους υιοθετημένους Έλληνες της Ολλανδίας. Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί εσείς, αλλά για μένα αυτό που έχει σημασία είναι να μαζεύεις από παντού σοφία και εμπειρία. Και κυρίως από τους κόσμους που δεν ζεις. Ο Αντώνιο Πόρτσια γράφει: «Αν δεν μπορούσα να απομακρυνθώ από μένα, δεν θα μπορούσα να πλησιάσω κανέναν και τίποτα. Ούτε μένα». Η επιτυχία μας λοιπόν, αν υπήρξε, είναι ότι καταφέραμε να απομακρυνθούμε από εμάς και να ανακαλύψουμε τους άλλους. Να μεταφέρουμε τα ναι και τα όχι των ηρώων μας στα αυτιά ανθρώπων που δεν θα τους άκουγαν ποτέ. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όταν κάποια φωνή μας καλεί, θα τις απαντάμε. Όχι για την τηλεόραση, για μας. Καλό σας ξημέρωμα. To a family and friends, packed his things in a rusted car.